Απαράδεκτες καταστάσεις στην περιοχή του Μπεντεβή Ηρακλείου και την ώρα που οι Ηρακλειώτες λένε το νερό νεράκι με φόντο τις αποκαρδιωτικές εικόνες στο φράγμα Ποσελέμη. Μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται στο οδόστρωμα εξαιτίας σπασίματος αγωγού ύδρευσης όχι μία, όχι δύο ημέρες, αλλά για έναν ολόκληρο μήνα. Συνέπεια δημότες να αγανακτούν και να κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή και διαφορία. Είμαστε στην οδό Φίδωνος. Όπως μπορείτε να δείτε, από αρχές Αυγούστου έχει σπάσει ένας αγωγός εδώ πέρα της ίδρυυσης. Τα νερά τρέχουν. Έχουμε πάρει τηλέφωνα στη ΔΕΙ άπειρες φορές όλη η γειτονιά. Ή δεν θα το σηκώνουν ή θα μας λένε ότι θα το δώσουμε βλάβη και θα έρθουμε. Αυτό το χάλι γίνεται και υποτίθεται ότι δεν έχουμε νερό στο Ηράκλειο για να πίνουμε. Αλλά κατά τα άλλα τις ογίνες τις έχουμε να τρέχουν. Να έρθουν να το φτιάξουν. Τι άλλο θέλει να το σηκώνει. Τον Αποσελέμη τον είδατε, έτσι πως είναι. Έχει αδειάσει ο Αποσελέμη. Και θα αδειάσουμε κι εμείς. Να έρθουν να το φτιάξουν. Πέμπτη εβδομάδα. Πολύ αδιαφορία. Μια μέρα ήρθε ένας, το κοίταξε. Πέρα βρέχει. Τι υπηρεσία είναι αυτή, ΔΕΙ. Όπως υποστηρίζουν δημότες, όταν το νερό έχει πίεση, τρέχει ποτάμι στο οδόστρωμα. Παρά τις εκκλήσεις τους για την αποκατάσταση της ζημιάς στον αγωγό ίδρευσης, από τις αρχές Αυγούστου μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Εκεί ακριβώς είναι κάποια σημεία. Το νερό είναι υπόγειο, οι ποσότητες είναι τεράστιες μέσα, υπάρχει πρόβλημα καθίζησης των κτηρίων εδώ. Και μιλάμε για ένα δήμο και μια υπηρεσία που είναι διαλυμένα. Δεν υφίσταται απολύτως τίποτα. Υπάρχουν σοβαρό πρόβλημα εδώ. Ένα μήνα είναι αυτό το θέμα. Έχουν επανειλημμένα τηλέφωνα, δεν τους ενδιαφέρει. Τα βράδυ, ειδικά το απόγευμα, φεύγουν τεράστιες ποσότητες νερού. Είναι ποτάμι. Η ουσία είναι ότι εδώ τα σπίτια αυτά κινδυνεύουν. Εγώ υποθέτω ότι κάποια καθίζηση αρκετά σύντομα θα υπάρξει. Δεν μας λένε. Ή δεν θα το σηκώνουν καθόλου, δεν θα μπορούμε να τους βρούμε, ή απλά θα λένε ότι εντάξει, θα το δώσουμε βλάβη, πείτε μας τη διεύθυνση, σε όλους το ίδιο λένε. Τους έχουμε δώσει δηλαδή τη διεύθυνση πόσες φορές, τους έχουμε πει το πρόβλημα, αυτοί συνεχίζουν. Τα σπασίματα αγωγών ύδρευσης προκαλούν πονοκέφαλο στη ΔΕΙ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες 15 ημέρες έχουν σημειωθεί 140 σπασίματα αγωγών ύδρευσης, με τους αρμόδιους από τη Δημοτική Επιχείρηση να υποστηρίζουν ότι δίνεται προτεραιότητα σε επίγοντα περιστατικά. Πολύ αδράνεια. Είτε θέλει να πάμε, νετιά, που είναι η υπηρεσία. Άμα θέλουν, θα πάμε. Να έρθουν να φτιάξουν το νερό.